σε δημοπρασία έργα τέχνης 500 ετών, από το Ρέμπραντ στο Ρίχτερ και από τον Πικάσο στο Χόκνη. Σε δημοπρασία βγάζει ο οικοσόθπης έργα παλιών αλλά και σύγχρονων ζωγράφων με τους συμπρεσιονιστές να υπερτερούν αριθμητικά. Μετά από πολύμηνη διακοπή λόγω του κορονοϊού, ο οίκος δημοπρασιών κάνει μια εφάπαξ δημοπρασία που καλύπτει πάνω από 500 χρόνια ιστορίας της τέχνης. Αυτό συνέβη εν μέρη λόγω της διακοπής από την COVID-19 και του ημερολογίου δημοπρασιών. Μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά και έτσι είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι αυτή τη φορά, γιατί κάνουμε κάτι που δεν έχουμε κάνει ποτέ πριν. Δηλαδή να συγκεντρώσουμε σε μια βραδινή δημοπρασία 500 χρόνια τέχνης από το Ρέμπραντ ως το Ρίχτερ. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι που θα έχει αντίκτυπο στους πελάτες μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζουν τώρα τις κατηγορίες μας, καθώς εμπλουτίζουν τις συλλογές τους. Ανάμεσα στα κυριότερα έργα της δημοπρασίας είναι αυτός ο πίνακας του Ισπανού καλλιτέχνη Χουάν Μιρό από το 1927. Είναι ένα από τα αριστουργήματά του από τη βασική σουρεαλιστική περίοδο που αναμένεται απολυθεί από 25 έως 37,5 εκατομμύρια δολάρια. Στο σφυρί βγαίνει και η μελέτη για ένα πορτρέτο του Τζον Έντουαρτς του 1986 από το Φράνσις Μπέικον. Αναμένεται να αγγίξει τα 22,5 εκατομμύρια δολάρια. Ξεχωριστό έργο και τα σύννεφα του Γερμανού Γκέρχαρντ Ρίχτερ που του φιλοτέχνησε το 1970 και αναμένεται να αγγίξει τα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η αγορά τέχνης, όπως και κάθε άλλη αγορά στον πλανήτη, αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της COVID-19. Ωστόσο, όπως λέει και ο οικοσόθπης, όταν αγοράζεται πίνακες του Πικάσο, του Μιρό ή του Μπέικον, τα έργα διατηρούν την αξία του στον χρόνο, γι' αυτό και η διάθεση του συλλέκτη τέχνης να αγοράσει είναι πιο έντονη τώρα από άλλοτε.